Με αυτό το σκίτσο του Μωάμεθ που δακρύζει, κρατά μια ταμπέλα που γράφει «Είμαι Σαρλί» και τίτλο «Όλα συγχωρήθηκαν», θα κυκλοφορήσει αύριο το περιοδικό Σαρλί Εμπτό σε 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Μετά το όχι εκατομμυρίων Γάλλων στο σκοταδισμό και την τρομοκρατία, οι σκητσογράφοι που επέζησαν δίνουν τη δική τους απάντηση, αποτείοντας φόρο τιμής στους 8 συναδέλφους τους που σκότωσαν οι εξτρεμιστές Ισλαμιστές. C'était pas la une que le monde voulait qu'on fasse, mais c'était la une que nous voulions qu'on fasse. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce que il y a pas de terroristes là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. Η Γαλλία ζει υπό την απειλή μιας νέας επίθεσης. 10.000 στρατιώτες φρουρούν πιθανούς στόχους μαζί με πολλές χιλιάδες αστυνομικούς στο Παρίσι και σε όλη τη χώρα. Στο Παρίσι καταφθάνουν διαρκώς ενισχύσεις. Nous avons déjà accueilli plus d'un millier de personnes sur le site. Nous en attendons un millier aujourd'hui, un millier demain, et puis ensuite du reliquat dans les tout derniers jours. Εκτός από βαρύ οπλισμό, οι στρατιώτες είναι έτοιμοι και για την αντιμετώπιση όπλων μαζικής καταστροφής. On donne les gilets pare-balles et cartouches pour le nucléaire, biologique et chimique. Το παρακλάδι της Αλ-Κάιντα στη Βόρεια Αφρική απείλησε με νέα χτυπήματα και χαρακτήρισε υπότες του Ισλάμ, τους τρεις δράστες του Μακελιού. Οι γαλλικές αρχές λένε τώρα ότι οι δολοφόνοι ήταν μέλη ενός πυρήνα 8 έως 10 ατόμων και ότι διαφεύγουν 5 έως 7 άνθρωποι. No doubt there was complicity and networks and maybe finance also. I don't really believe in the idea of the lone wolf. Ως μέντορας και καθοδηγητής της ομάδας των τζιχαντιστών εμφανίζεται ο Φαρίντ Μπενιετού που παραδόθηκε στις αρχές αλλά δεν συνελήφθη και μίλησε για τους αδελφούς Κουασί, ειδικά για τον μικρότερο, τον Σαρίφ, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του. Venait me rendre visite à l'improviste, voulait discuter, discuter. C'était avec lui, c'était toujours les mêmes sujets de discussion qui revenaient. Tout ce qui tourne autour du combat, il était fasciné par ça. Ses connaissances de la religion étaient limitées à ça et rien d'autre. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, οι γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούσαν επί χρόνια αυτούς τους τζιχαντιστές. Both men remained under surveillance, but in a move that has not yet been fully explained, the surveillance ended just 6 months ago. Σήμερα έγινε γνωστό ότι στη Βουλγαρία κρατείται ένας Γάλλος μουσουλμάνος που είχε διασυνδέσεις με τους αδελφούς Κουασί. Στη δημοσιότητα δόθηκαν νέες φωτογραφίες από τα γραφεία του περιοδικού μετά το Μακελιό, αλλά και νέο ντοκουμέντο με τους δύο αδελφούς, οι οποίοι πάνω πλυλίστεψαν βενζινάδικο, άρπαξαν τρόφιμα πριν περικυκλωθούν και σκοτωθούν από την αστυνομία στο τυπογραφείο Βόρεια του Παρισιού. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ένα αυτοκίνητο και τον άνδρα που το οδηγούσε στην περιοχή του Παρισιού τις τελευταίες ημέρες. Το αυτοκίνητο, ένα Mini Cooper, ανήκει στη σύντροφο του τζιχαντιστή που χτύπησε το εβραϊκό παντοπολείο. Η 26χρονη φαίνεται ότι διέφυγε στη Συρία μέσω Τουρκίας πριν από τις επιθέσεις, συνοδευόμενη από ένα νεαρό άνδρα. Εδώ τους βλέπουμε μαζί να περνούν από τον έλεγχο διαβατηρίων στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Στις επικρίσεις από τη Δύση ότι η Τουρκία είναι εξέφραγο αμπέλι για τους τζιχαντιστές που μεταβαίνουν στη Συρία και στο Ιράκ, ο Ταγί Περντογάν απάντησε εξαπολύοντας κατηγορό εναντίον της Γαλλίας, ενώ ισχυρίστηκε ότι εκείνοι που πληρώνουν το τίμημα είναι οι μουσουλμάνοι. Καλδί και Φράνσους βατάνταση όλαν που κυσιλέρ 16 αι cezaevinde yatıyor 16 αι sonra cezaevinden çıkıyorlar oradaki istihbarat teşkilatı bu içeriden çıkanları takip etmez mi? Bunlar ne yapar, ne eder, bunları takip etmez mi? Την ίδια ώρα στο Παρίσι, μπροστά στο Προεδρικό Μέγαρο, γινόταν η κηδεία των τριών αστυνομικών που έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες των τζιχαντιστών. Ο πρόεδρος Ολάν τους τίμησε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Στην Εθνοσυνέλευση, οι βουλευτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων και έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Εν τω μεταξύ, hackers του Ισλαμικού κράτους χτύπησαν τους λογαριασμούς της Αμερικανικής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή στο Twitter και στο YouTube, όπου ανέβασαν δικά τους προπαγανδιστικά μηνύματα αλλά και απειλές για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.